Επιστρέφουμε λοιπόν και πάλι στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, το οποίο, όπως είπαμε, όπως προαναγγείλαμε και στον πρόλογο μας, είναι αφιερωμένο στην Εστονική Προεδρία, η οποία, για τους τηλεθεατές που τώρα άνοιξαν τους δέκτες τους και το είπαμε και προηγουμένως, έχει το τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τρέχον εξάμηνο, δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους, είναι πρωτοπόρα σε ψηφιακό επίπεδο και φιλοδοξεί να οδηγήσει την Ευρώπη στο ψηφιακό μέλλον με τις υποδομές και την τεχνογνωσία την οποία παρέχει. Εμείς επισκεφθήκαμε πριν από λίγες μέρες στο πλαίσιο δημοσιογραφικής αποστολής που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία και με την Πρεσβεία της Εστονίας, την Εστονία και συγκεκριμένα το Ταλίν, και έχουμε εδώ μαζί μας για αυτή τη συζήτηση. Θα κουβεντιάσουμε και με τον κύριο Στέλιο Ράλλη, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της Ψηφιακής Πολιτικής. Καλησπέρα, κύριε Ράλλη. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Και με την κυρία Κλιμεντίνη Διακομανόλη, η οποία είναι εκπρόσωπος τύπου της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Καλησπέρα, κυρία Διακομανόλη. Καλησπέρα. Και σε εσάς. Και τον συνάδελφο, τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Ηλία του Σιακαντάρη, ο οποίος είναι δημοσιογράφος. Η κυρία Διακομανόλη, ο κύριος Σιακαντάρης και εγώ επισκεφθήκαμε την Εστονία, ήμασταν μέλη της αποστολής αυτής και έχουμε έτσι, θα δώσουμε και μια εικόνα. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι, για να δώσουμε και κάποια εισαγωγικά για την Εστονία, ότι η επέκταση του ψηφιακού κόσμου αποτελεί μια προτεραιότητα της Εστονικής Προεδρίας, καθώς είναι μια χώρα που έχει ανακηρυχθεί, όπως είπαμε πολλές φορές, πρωτοπόρα στον τομέα αυτό. Η Εστονία, όπως θέλουν και οι ίδιοι να ονομάζεται, ήταν η πρώτη χώρα που οι κάτοικοι το 2005 μπορούσαν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά, ενώ μπορούσαν να διεκπεραιώνουν και διεκπεραιώνουν μέχρι τώρα ηλεκτρονικά το 99% των συναλλαγών με το κράτος, τις υπηρεσίες, τους οργανισμούς και τις τράπεζες. Την ίδια ώρα η χώρα αυτή καλεί start-up εταιρείες να δηλώσουν την ψηφιακή τους κατοικία στην Εστονία και να αποκτήσουν με πολύ, θα λέγαμε, χαμηλές τιμές τα ιδιαίτερα αυτά προνόμια τα οποία παρέχει αυτή η χώρα σε 20.000 περίπου εταιρείες οι οποίες έχουν εγκατασταθεί εκεί ηλεκτρονικά. Αυτό που λέμε είναι e-residence. Να δούμε όμως, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, τις προτεραιότητες της Εστονικής Προεδρίας και μπαίνουμε στη συζήτηση. Estonia holds the presidency of the Council of the European Union for the first time in the second half of 2017. The aim of the Estonian presidency is to ensure that the EU remains united and decisive in these challenging times. Our role as the member state holding the presidency is to find a balance between all the views, traditions and interests in Europe today to achieve the best possible outcome for all European citizens. Although we will be taking forward all the key issues within the EU during our 6 months, we will focus on delivering most in 4 priority areas. An open and innovative European economy, a safe and secure Europe, a digital Europe and the free movement of data, an inclusive and sustainable Europe. The European economy has to be open and innovative to stay competitive. An economy can only be successful if it is open to opportunities, change, trade and new ideas. So we will work hard to future-proof the European economy by creating more opportunities for entrepreneurs, making regulations smarter and simpler, and developing our greatest joint asset, the single market. The EU must maintain safety and security for all its citizens and play its part in ensuring peace and stability in the world. We will work hard to find new solutions to make the financing of terrorism more difficult, to create databases and IT systems that improve information exchange between the police and security forces of member states, and to strengthen security through even stronger cooperation with NATO and the neighbors of the EU. The future of Europe and the world is digital. This brings great opportunities, but also creates vulnerabilities. Our task and challenge will be to balance the benefits and risks fairly. During our presidency, we will focus on advancing the digital single market, increasing the use of e-solutions and data, and on developing cross-border digital services. We strongly believe this will make the lives of everyone in Europe easier. The EU
should be a champion of inclusivity and sustainability. We must re-examine the ways in which we can offer equal opportunities for our citizens who want to live and work across the EU. We need to adjust to changes in the labour market and our working lives. So, we will focus on ensuring equal opportunities for labour mobility within the EU. At the same time, we believe economic growth and development should not come at the expense of our natural resources and the world around us. Technology and nature do not need to be opposites. During our presidency, we will work to identify digital solutions and to harness technology for the benefit of our natural environment to preserve what we have today, also for future generations. To find out more about the priorities and plans for the Estonian presidency, visit eu2017.ee. Κύριε Ράλη, ξεκινώ από εσάς. Είστε Γενικός Γραμματέας της Ψηφιακής Πολιτικής. Επισκεφθήκατε στη Σύνοδο Κορυφής, αν δεν κάνω λάθος, και εσείς το Ταλίν της Εστονίας, αυτή την Digital Estonia, όπως την ονομάζουμε. Ποια είναι η παγκόσμια ψηφιακή πραγματικότητα και ποια είναι η ευρωπαϊκή πραγματικότητα στον τομέα της ψηφιακής? Κοιτάξτε, αυτό που η Ευρώπη τώρα προσπαθεί να βρει το βηματισμό της είναι να εντάξει όλες τις οικονομίες, όλα τα κράτη-μέλη της δηλαδή, σε αυτό που λέμε ενιαία ψηφιακή αγορά. Όταν λέμε ενιαία ψηφιακή αγορά, σημαίνει ότι πρέπει να αέρει όλους τους αποκλεισμούς αυτούς, προκειμένου η ευρωπαϊκή οικονομία πλέον στο σύνολό της να γίνει ανταγωνιστική και έξω από τα σύνορά της. Και όταν λέμε έξω από τα σύνορά της, εννοούμε να προσεγγίσει μια αγορά 500 περίπου εκατομμυρίων ανθρώπων, που θα φέρει κέρδη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και στο σύνολο της Ευρώπης σαν οικονομία 450 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο κομβικό είναι και για την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της να μετασχηματίσει ψηφιακά τις οικονομίες των κρατών μελών της. Βλέπουμε λοιπόν ότι το κομμάτι αυτό το ψηφιακό είναι πραγματικά ένα διατομεακό, θα λέγαμε έτσι, είναι θέμα έτσι, που επηρεάζει πολλούς τομείς της πολιτικής, και οι ψηφιακές δεξιότητες, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και το κλειδί, έτσι, οι δεξιότητες αυτές αποτελούν και το καύσιμο του ψηφιακού αυτού μετασχηματισμού. Στο θέμα της ψηφιακής οικονομίας, μέσα από αυτή τη Σύνοδο Κορυφής, μάλιστα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν ανέλαβε την προεδρία στη Σύνοδο Κορυφής στο Ταλίν, είπε ότι εγώ δεν έχω κινητό τηλέφωνο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν για τους Εστονούς ότι έχουν στο DNA τους το θέμα της, το ψηφιακό, τις δεξιότητες αυτές και τις υποδομές και τις διαδικτυακές υποδομές, και μπορούν να διδάξουν και τους Ευρωπαίους. Δηλαδή για τους πολίτες, για τους Ευρωπαίους πολίτες, τι θα πρέπει να, για να καταλάβουν, τι είναι αυτό που θα πρέπει να κάνουν. Ναι, να σας πω, πριν φτάσουμε στο τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες, πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς στην Ελλάδα για να φτάσουμε αυτό που λέμε στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Το πρώτο πράγμα θεωρώ και το πιο σημαντικό που πρέπει να γίνει είναι να αποκατασταθεί η σχέση των πολιτών και των επιχειρήσεων με το κράτος. Δηλαδή, ακόμη και μέχρι σήμερα, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις βλέπουν το κράτος σαν κάτι. Μέσω ενός ρυθμιστικού πλαισίου, εννοείται. Ναι, μέσω ενός ρυθμιστικού πλαισίου και μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Και εδώ μπαίνει το κομμάτι ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δηλαδή είναι όλες εκείνες οι ενέργειες που βοηθάνε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να επικοινωνήσουν με το κράτος. Και όταν εννοώ να επικοινωνήσουν με το κράτος, εννοούν να συναλλαγούν με το δημόσιο χωρίς να ταλαιπωρηθούν. Αυτό που έχει πετύχει. Τώρα θα δούμε και πού βρισκόμαστε εμείς, γιατί είσαι στο δίκτυο αυτό της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας. Η αλήθεια είναι ότι στους δείκτες είμαστε πάρα πολύ χαμηλά. Είμαστε πάρα πολύ χαμηλά, αλλά έχουμε κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Αυτή τη στιγμή συντελείται στο ελληνικό δημόσιο μια διοικητική ανασυγκρότηση, και το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει καταρτήσει ένα σχέδιο το οποίο εντάσσει στην πραγματικότητα και είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων 40 ετών που συμβαίνει δηλαδή. Υπάρχει η Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Ανασυγκρότηση, και εμείς ερχόμαστε σαν Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής να δώσουμε όλα τα απαραίτητα εκείνα ψηφιακά εργαλεία προκειμένου αυτή η διοικητική μεταρρύθμιση να ολοκληρωθεί. Θα επανέλθουμε πάλι σε αυτό το θέμα, για το πώς μπορούμε να πάρουμε, εάν μπορούμε να πάρουμε από την Εστονία, εφόσον και η Ευρώπη την προτάσει στο κομμάτι αυτό. Κυρία Διακομανόλη, εσείς
Είστε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής, τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχατε οργανώσει κιόλας αυτή την μικρή αποστολή, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί είδαμε από κοντά πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε. Ακούγαμε για την Εσθονία, ότι δεν υπάρχουν χαρτί, ότι δεν κυκλοφορεί κανένα χαρτί, ότι όλα γίνονται ηλεκτρονικά, αλλά ήταν με μεγάλο επαγγελματισμό, θα λέγαμε, και στα showroom μας έδειξαν πώς λειτουργεί το ηλεκτρονική διακυβέρνηση, πώς λειτουργεί το e-healthcare, πώς λειτουργεί το e-student, όλα αυτά τα project, τα οποία φυσικά δεν έχουμε να δείξουμε στους τηλεθεατές μας, αλλά υπάρχουν και ανήκουν σε αυτό που λέμε στις διαδικτυακές τους υποδομές, τις οποίες θα μπορούν να βοηθήσουν και τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, παραδείγματος χάρη, και στη δική μας την περίπτωση της Ελλάδος. Ήδη έχουν γίνει έτσι κάποιες συναντήσεις. Κάντε μας έτσι μια πρώτη δική σας εντύπωση, ας πούμε, τι αποκομίσατε από αυτή τη μικρή χώρα. Να πούμε καταρχήν τη λογική που μας οδήγησε στο να οργανώσουμε αυτή τη δημοσιογραφική αποστολή. Και ήταν πολύ απλή. Και ποια είναι τα δεδομένα μας έτσι ευρωπαϊκά. Ναι, ήταν πολύ απλή ότι η χώρα αυτή, μια πολύ μικρή χώρα, του ενός εκατομμυρίου 300.000 ανθρώπων, από τις μικρότερες δηλαδή ευρωπαϊκές, είναι πρωταθλητής στον τομέα αυτό, των ψηφιακών πολιτικών. Είναι λοιπόν ένα παράδειγμα, όχι απαραίτητα για την Ελλάδα μόνο, είναι ένα παράδειγμα πανευρωπαϊκό. Δεν μιλάμε για την Ελλάδα, ναι. Είναι από μόνη της ένα success story. Είναι μια μικρή χώρα λοιπόν, με 72% ποσοστό εργασίας, ένα πολύ μικρό ποσοστό ανεργίας, 6%, και με κάποια άλλα προσόντα τα οποία είναι εκπληκτικά, ας πούμε το ότι οι δημόσιες μεταφορές είναι δωρεάν για τους κατοίκους του Ταλίνα, αν θυμάστε, δεν χρειάστηκε να πληρώσει κανείς τίποτα πουθενά. Αυτό, ναι, που είναι αποτέλεσμα της καλής οικονομικής κατάστασης βέβαια. Είναι μια χώρα στην οποία, όπως μας είπαν, αν θυμάστε, γιατί το βιωματικό είναι πάντα πολύ πιο ισχυρό, οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο δεν προλαβαίνουν να τελειώσουν τη σχολή τους, γιατί τους κάνουν τόσο δελεαστικές προτάσεις και φεύγουν νωρίτερα, πριν τα 4 χρόνια, που σημαίνει ότι το εκπαιδευτικό σύστημα επίσης είναι πάρα πολύ επιτυχημένο, εφόσον βγάζει τέτοιους ανθρώπους. Αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς είναι λοιπόν ένα success story. Και σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή τη γέφυρα. Να δημιουργήσουμε μια γέφυρα έτσι ώστε να μπορέσει ο Έλληνας δημοσιογράφος, εσείς όλοι, η μικρή ομάδα που πήγαμε εκεί, να δούμε από κοντά πώς είναι δυνατόν να είναι οργανωμένη μια χώρα τόσο καλά ψηφιακά, ώστε οι πολίτες της να είναι ευχαριστημένοι, να έχουν εξοικονόμηση χρόνου, να θεωρείται μία από τις πιο άνετες πρωτεύουσες για να ζήσει κανείς, αλλά και η οικονομία και η επιχειρηματικότητα να είναι σε τέτοια μεγάλα ποσοστά που να είναι πίζηλα. Ένα από τα συμπεράσματα που εγώ τουλάχιστον συγκράτησα, και εφόσον το συζητάμε έτσι βιωματικά, γιατί νομίζω είναι ισχυρό, είναι ότι επειδή υπήρξε απότομη μετάβαση από το σοβιετικό καθεστώς στη δημοκρατία, είχαν την ευκαιρία οι άνθρωποι που στήσανε το κράτος και κυρίως ο πρόεδρός τους, αν θυμάμαι καλά, να βάλει κάποια πράγματα στο τραπέζι από την αρχή και να τα στήσουν σε πάρα πολύ υγιείς βάσεις. Το οποίο, θα έλεγα, οφείλεται και στο μικρό μέγεθος της χώρας. Βάζοντας λοιπόν τις σωστές βάσεις εκεί, κατάφεραν να κάνουν μια ηλεκτρονική χώρα. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ηλεκτρονική η χώρα. Έχουν, όπως είπατε, ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονικά σχολεία, ηλεκτρονικά πανεπιστήμια, ηλεκτρονική ταυτότητα, και προσφέρουν και προς τα έξω, πουλάνε τη γραφειοκρατία τους κατά κάποιο τρόπο. Αυτό το e-resident που μας ανέφεραν, είναι ακριβώς αυτό. Πουλάνε τη διευκόλυνση που έχει ένας πολίτης όντας εκεί να αποφύγει το βάσανο της γραφειοκρατίας, το οποίο η Ελλάδα δυστυχώς το ξέρει πολύ καλά. Ηλία, πρέπει νομίζω... να πούμε ότι είσαι δημοσιογράφος από τον... εκπροσωπής... Ναι, από τον Αλφα πήγα στην Εσθονία με αυτή την αποστολή. Τα δικά μου συμπεράσματα είναι τα εξής. Η Εσθονία είναι μια μοναδική χώρα και θα μπορούσαμε να πούμε ότι περιγράφει μια ουτοπία. Ποιος δεν θα ήθελε να ζει σε μια χώρα που δεν χρειάζεται να επισκεφτείς δημόσια υπηρεσία, μπορείς να επικοινωνείς με τους δασκάλους του παιδιού σου ηλεκτρονικά, να παρακολουθείς την πρόοδό του, να παρακολουθείς την ιατρική σου, το ιατρικό σου ιστορικό, οι γιατροί σου να έχουν πρόσβαση σε ό,τι χρειάζεται να έχουν. Είναι μια χώρα κατά κάποιο τρόπο, όπως είπα, ηλεκτρονική ουτοπία. Αλλά υπάρχουν μερικές διαφορές σε σχέση με την Ελλάδα, μια και προσπαθούμε να δούμε τι θα μπορούσαμε να μάθουμε από αυτούς και πώς θα μπορούσαμε να μετασχηματίσουμε την ελληνική δημόσια διοίκηση.
Η Εστονία, όπως είπε και η κυρία Διακομανόλη, έφυγε από μια κατάσταση που ήταν ένα κρατήδιο, μια ομόσπονδη, μια δημοκρατία της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης σε μια ανεξάρτητη δημοκρατία. Επομένως, βρέθηκε σε μια στιγμή που έπρεπε να φτιάξει το κράτος από το μηδέν. Και εκείνη η στιγμή συμπτωματικά ήταν η στιγμή που οι τεχνολογίες, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το e-governance ήταν στα πάνω του. Επομένως, μπορούσε να εφαρμοστεί σε αυτή τη χώρα. Πέρα όμως από την προσφορά της τεχνολογίας είναι και ποιοι τη χρησιμοποιούν. Οι Εστονοί έχοντας ζήσει δεκαετίες κάτω από τη Σοβιετική Ένωση, δεκαετίες κάτω από τη Γερμανία, τη ναζιστική Γερμανία, σε κάποια κομμάτια της ιστορίας τους, είχαν από μόνοι τους... Είναι μια χώρα που έγινε σάντουιτς, έτσι. Ακριβώς. Μια επίπεδη χώρα η οποία περνούσαν από πάνω κατακτητές, τουλάχιστον στον τελευταίο αιώνα, δύσκολοι κατακτητές. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι αφενός ήταν συνηθισμένοι στην έννοια, να το πω λίγο έτσι προβοκατόρικα, του μεγάλου αδελφού. Και δεύτερον, είχαν μία δίψα αυτός ο μηχανισμός να γίνει δικός τους. Άρα, τη στιγμή που έγιναν ανεξάρτητοι και τη στιγμή που υπήρχαν αυτές οι τεχνολογίες για να δημιουργήσεις μία ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση, υπήρχε το κοινό το οποίο ήταν πρόθυμο να εμπιστευτεί αυτό το μηχανισμό. Να εμπιστευτεί δηλαδή τα ηλεκτρονικά τα πάντα. Να εμπιστευτεί ότι το κράτος, το οποίο για πρώτη φορά ήταν δικό του κράτος, θα είχε τη δυνατότητα να έχει πλήρη γνώση για τα οικονομικά τους, τα υγειονομικά τους, τα παιδιά τους, την οικογενειακή τους κατάσταση και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω ότι ένα σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης χρειάζεται πρώτα τις μηχανές και δεύτερον χρειάζεται τους ανθρώπους. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Με όλα αυτά που είδαμε να γίνονται στην Εστονία, αν προσπαθήσουμε να τα φέρουμε στην Ελλάδα, θα σας πω ένα άλλο επίσης προβοκατόρικο παράδειγμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Σε μια χώρα σαν την Εστονία αυτό θα είχε γίνει σε μια εβδομάδα. Σε μια χώρα σαν την Εστονία οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, αυτοί δηλαδή που κρατάνε σε ομοιρία όλους τους υπόλοιπους και δεν μπορεί να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά, το συνδέω λίγο και με τη συζήτηση που είχατε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, αυτό το πράγμα θα έχει τελειώσει σε μια εβδομάδα. Δεν θα γινόταν αυτό που γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει τεχνολογία, αυτή είναι κοινή, μπορεί να μεταφερθεί με ένα email που λέει ο λόγος, υπάρχει και κουλτούρα. Η οποία αυτή είναι μια πιο δύσκολη υπόθεση, το να βάλεις και δηλαδή... Και βασικά ξεκινάει και από την εκπαίδευση, διότι το θέμα του ψηφιακού, θα λέγαμε, μέλλοντος έχουν σχέση με τις ψηφιακές δεξιότητες, με την ψηφιακή τεχνογνωσία, που είναι ουσιαστικά και το, θα λέγαμε, το παραγωγικό κεφάλαιο και όπως είπε και ο κύριος Ράλης και το θέμα των ψηφιακών επιταχυντών, έτσι, που είναι ακριβώς το ρυθμιστικό πλαίσιο. Και θα βάλω και την όλα κουλτούρα αυτά, κάθε λαού. Και την κουλτούρα προφανώς, την οποία δεν την γνωρίζουμε, δεν τους ξέρουμε τους Εστονούς. Εγώ πρώτη φορά επισκέφθηκα. Αλλά νομίζω ότι το μείζον είναι ακριβώς αυτή η μετάβαση και η θέληση που είχαν. Και φυσικά και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι επέμειναν πολύ. Τώρα, κύριε, πριν πάμε στη συνέντευξη την οποία μας... είχαμε μια αποκλειστική συνέντευξη του κυρίου Μάγνους Ράβο, ο οποίος μας μιλάει για όλα αυτά, έτσι, και πιο ειδικά και για το θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και της ηλεκτρονικής κατοικίας, το επιχειρηματικό αυτό κομμάτι. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Ράλη, σχετικά με τη χρήση αυτή της ηλεκτρονικής υπογραφής, που είναι ουσιαστικά ένα από τα μεγάλα ατού. Η Εστονία κερδίζει εξοικονομία ένα περισσότερο από το 2% του ΑΕΠ και συγκεκριμένα ο κύριος Ράτας, ο Πρωθυπουργός τότε στη Σύνοδο Κορυφής, είπε ότι εξοικονομεί γύρω στα 400 δισεκατομμύρια ευρώ συμβάλλει, μάλλον στο ΑΕΠ. Αυτό, το θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μπορεί εδώ να... Η Ελλάδα πώς μπορεί να ωφεληθεί, δηλαδή πώς μπορεί να πάρουμε, να αξιοποιήσουμε το θέμα αυτό, το project, και μέσω της Προεδρίας και μέσω της, διότι είδαμε ότι είναι και μέσα στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Προεδρίας ή και στο θέμα του e-residency, δηλαδή από την πλευρά της Ελλάδος. Ναι. Χρειάζεται 18 λεπτά μόλις για να κάνεις μια ηλεκτρονική επιχείρηση. Τι ωφέλη έχει αυτό? Θα σας πω τη διαφορά που θα γυρίσω τη συζήτηση λίγο πιο πίσω πρώτα και θα σας πω το εξής. Το μυστικό της Εστονίας προσπάθησα να το κατανοήσω κι εγώ και είχα μάλιστα και αυτή την απορία τι έχει μάλλον η Εστονία και τι έχει και η Μάλτα, γιατί και η Μάλτα είναι πάρα πολύ ψηλά
και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και έχει πάει και ένα επίπεδο παρακάτω η Μάλτα, μιλάει για mobile governance, mm-hmm. όχι για e-governance. Δηλαδή σημαίνει ότι όλες οι διαδικασίες του πολίτη γίνονται μέσα πλέον από τις κινητές του συσκευές. Δεν μπαίνει στον υπολογιστή, δηλαδή γίνεται μέσα από το tablet και μέσα από το κινητό του. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Είναι ότι υπάρχει διαλειτουργικότητα. Διαλειτουργικότητα, όταν λέμε για να το καταλάβει και ο κόσμος απλά, σημαίνει ότι όλα τα μητρώα μιλάνε μεταξύ τους. Δηλαδή στην Εσθονία δεν έχει άμκα και άμκα και αφημί και άλλο αριθμό του ΕΟΠΗ και άλλο αριθμό της ταυτότητας. Με το που γεννιέται ο πολίτης στην Εσθονία, παίρνει έναν μοναδικό αριθμό, mm-hmm. βγάζει λοιπόν αυτόματα μια ψηφιακή ταυτότητα και η ψηφιακή ταυτότητα μέσα μπορεί να περιλαμβάνει και μια ψηφιακή υπογραφή. Αυτό είναι λοιπόν το μυστικό επιτυχίας της Εσθονίας. Είναι πάρα πολύ απλό, που σημαίνει ότι όλα λειτουργούν και μιλάνε μεταξύ τους. Στην Ελλάδα τώρα που έχουμε... Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Γιατί έχει γίνει μια προσπάθεια και στο παρελθόν για το θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Δεν είναι τωρινό, δεν είναι κάτι που τώρα ξαφνικά το είδαμε και στην Σύνοδο Κορυφής να συζητείτε έτσι περισσότερο. Και νομίζω ότι υπάρχει και μια δυσκολία, διότι θέλει αρκετά χρόνια για να Επίσης, όπως το είπαμε στη συνείδηση. Να υλοποιηθεί. Ναι. Όπως το είπαμε και συνήθως οι κυβερνήσεις αλλάζουν και μένουν κάποια πράγματα στην άκρη. Όπως το είπαμε και στη συζήτηση για την Εσθονία, και η Εσθονία δεν το έκανε αυτό μέσα σε ένα χρόνο. Η ψηφιακή της μετάβαση πήρε σχεδόν 15 Μάλιστα. χρόνια. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ολοκληρώθηκε. Δηλαδή, έχουμε και εμείς σαν χώρα καμιά φορά υπερβολικές απαιτήσεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και η Εσθονία επένδυσε σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, στην Ελλάδα, ψηφιακή στρατηγική αποκτήσαμε για πρώτη φορά το 2016. Τι εννοώ αποκτήσαμε το 2016? Σημαίνει ότι μέχρι εκείνη την ημέρα ο καθένας λειτουργούσε όπως ήθελε. Έφτιαχνε ένα σύστημα, ας πούμε, για παράδειγμα, ο ένας φορέας, το οποίο δεν λειτουργούσε με το σύστημα του άλλου φορέα, το οποίο ο ένας μπορεί να το πλήρωνε 5 εκατομμύρια, ο άλλος μπορεί να το πλήρωνε 3 εκατομμύρια. Αυτό μας οδήγησε, εκτός ότι να μην έχουμε πετύχει αυτό που λέμε τα μητρώα να μιλάνε μεταξύ τους, μας οδήγησε το 2014 και στο πάγωμα των χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Δηλαδή, πλέον δεν ήταν μόνο ανάγκη της αγοράς, που ήταν πολύ μεγάλη ανάγκη της αγοράς, η δημιουργία ενός Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, ήταν και το ίδιο το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ. Δηλαδή, η Ευρώπη είπε για πρώτη φορά, κάντε μια στρατηγική και εφαρμόστε τη. Εάν μιλάμε λοιπόν για ενοποίηση του ΆΜΚΑ και του ΑΦΜΗ, μιλάμε για μια διαδικασία εξαιρετικά πολύπλοκη. Το σχεδιάζουμε όμως τώρα και θα το καταφέρουμε. Σε αυτό το σημείο να δούμε και την συνέντευξη, την αποκλειστική συνέντευξη που μας παραχώρησε και ο Εσθονός πρέσβης, ο κύριος Μάργκους Ράβα, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ σε όλο αυτό το ταξίδι και μας έδωσε αρκετά πράγματα να δούμε από κοντά στο Ταλίν της Εσθονίας. The motto of the Estonian presidency of the Council of the European Union is unity through balance. Do you believe that unity is something easy to achieve if we take into consideration Brexit and the political situation in Spain and Catalonia? It is a good question in that no, unity is not easy to achieve, but we are convinced that it is possible. And exactly by listening to all the member states, small or big, east or west, north or south, their concerns, their ideas, their interests, and on the basis of this, me and the colleagues in Tallinn are convinced that we will maintain the unity of Europe. Once. Of the strong cards that the Estonian presidency wants to emphasize is e-governance. Don't you think that Europe has more crucial problems? Yes, I think the answer is yes and no. For instance, the migration crisis and the fact that terrorism and migration are regarded by most Europeans as the two most challenging issues for Europe. During the latest Eurobarometer research that was done in May, it shows that definitely there are many important issues which, strictly speaking, might not have something to do with e-governance. But on the other hand, one of the solutions that Estonia has been looking at is how to better interconnect
the IT systems and databases of law enforcement agencies in different European countries, so to make the life of criminals more complicated in Europe. So that is one aspect, that is an example how one aspect of e-governance can also be used or has influence in other fields of life, for instance in fighting terrorism. Mr. Ambassador, Estonia is ranked number one in the EU and has emerged as a global leader in e-government operations. Could you tell us a few words about the digital miracle of Estonia? I hope you got convinced that this is not a miracle, but this is something very practical that people use every day and which is very simple for those who use it. So it is actually a very practical thing that is used by people and companies and also government services. The e-governance system in Estonia is based on maybe three major pillars. First is a safe and secure form of electronic identification. Second is the fact that this identification also enables people to sign documents and agreements digitally, so the electronic signature has the same force as the paper signature. And third element is a piece of software that interacts between all the government databases, people and companies. And on top of this you can build tens and hundreds and thousands of different services that make life easier for everybody. Mr. Rav, another project that is working is e-residency. Could you describe us the way that e-residency project works? It is a no-tax haven system. The idea of e-residency grew out of the general system of e-governance in Estonia and was meant to help foreign citizens who already had established companies in Estonia. They were not Estonian residents, so the government officials thought maybe they could have a possibility to sign things digitally as well by staying in their home country whilst their company is in Estonia. So that's where the idea came up, and the next step was to answer a question: maybe somebody who does not yet have a company in Estonia might want to do it by acquiring this digital identity. And that is true that this is e-residency is a form of digital identity that enables to legally interact with the Estonian government services. What is the goal of this project and what are the benefits for the enterprises that will make use of this project? They will save time and money by traveling, by not traveling to Estonia. They will make use of a simple legal system in Estonia, and the benefit for Estonia is through the creation of companies, of tax revenue and perhaps also employment in Estonia. It is not tax haven in the sense that rules that govern taxation are based on the term of tax residence, and e-residency has nothing to do with tax residency. So if there is an agreement, for instance, between Estonia and Greece on avoiding of double taxation, which clearly specifies in which case a Greek person, Greek physical person is a Greek tax resident, that will not change if he or she becomes an Estonian e-resident. Why is a good thing from the the enterprises and the Europe as well? This e-residency maybe is an example of the simple, safe and secure way how people can organize their professional life if they are entrepreneurs. And e-government in general also
enables people to better organize their personal life instead of standing in queues for signing, let's say, health insurance document in the health insurance office. They do it electronically and they have saved half an hour or 3 hours, depending on how far they live or how big is the queue. And actually, what are the weapons that you have against the risk of cyber attacks? How do you manage to protect the personal data of users? Firstly, it is up to the security of the electronic identification, which is, technologically possible. Estonia is not the only country using it. For instance, if you try to log on to the enterprise registry in Estonia, you see that it can be also done by at least 3 other countries' electronic ID. And secondly, one of the principles in Estonia is that all the government departments, they have their own separate databases, so there is no one big database. And that helps us to also maintain the necessary level of security. And what are the lessons that Estonia can give to Greece? Well, I don't think there are any lessons that we need to give to Greece. I am sure that Greek people and government will find their best way to take things forward in digital matters. I know that the current government is also working on a digital strategy, and I know that they have been looking at best practices all over Europe, not only in Estonia, because we are good in this only quite specific element, which is e-governance. A digital Estonia. No. And my last question, Mr. Rava, almost 2 months ago, Estonian presidency has held an informal ministerial conference in Tallinn about the crimes committed by communist regimes. It was a conference that provoked an angry reaction by the EU's leftists that accused Estonia presidency of playing political games. At the same time, the Greek government has decided to boycott the conference by refusing to attend. What is your opinion on that? And do you think that Greek side has overreacted? Well, 23rd of August is a day to commemorate the victims of totalitarian regimes. And that is a day when in 1939, two totalitarian regimes agreed to divide Europe by a protocol, part of which was secret, and history which followed is well known. So that is the unfortunate date that the conference commemorated. There was a discussion in both Greek and Estonian media about the conference, but I think that the most important element behind it is actually the fact that also European Parliament has agreed to commemorate the 23rd of August as a day to commemorate the victims of all totalitarian regimes. Επιστροφή στο στούντιο. Θα έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. 3 επισημάνσεις από τον καθένα για τα επόμενα λεπτά που μας μένουν. Κύριε Ράλη, στο θέμα της στρατηγικής εδώ της και του στόχου της από την πλευρά εσείς, πού επικεντρώνεστε αυτή τη στιγμή στο θέμα της... Τώρα... Για 2 λεπτά, στο θέμα της ηλεκτρονικής υπογραφής. Θα σας μιλήσω τώρα για την ηλεκτρονική υπογραφή, που είναι ένα έργο το οποίο υλοποιείται, δεν είναι εξαγγελία, δηλαδή είναι ένα έργο που τρέχει τώρα. Κόστησε μόλις 60.000 ευρώ, ναι. Που αν σκεφτούμε και την ατάκα που είχε πετάξει η πρόεδρος της Εστονίας καμιά φορά, less is more, δηλαδή μπορείς να πετύχεις πολλά και με λίγα λεφτά, μια αρχή την οποία δεν την είχαμε τηρήσει στην Ελλάδα όταν χρησιμοποιούσαμε τα χρήματα του ΕΣΠΑ. Είναι ένα έργο λοιπόν το οποίο δίνει ψηφιακή υπογραφή στο Υπουργείο και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής γίνεται το πρώτο paperless Υπουργείο.
που σημαίνει σταματάει η διακίνηση του χαρτιού στο Υπουργείο. Αυτό το έργο ξεκινάει πιλωτικά για το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, θα επεκταθεί στη συνέχεια και στα υπόλοιπα 17 Υπουργεία και στη συνέχεια και στους 325 Δήμους. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα ναι, σε αυτό. Ναι, το έργο αυτό υλοποιείται και παραδίδεται στο τέλος του Νοεμβρίου. Ακολουθήσαμε με ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα προκειμένου να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Αποσβαίνεται από τον πρώτο μήνα κιόλας της λειτουργίας του και στο σύνολό του, όταν εφαρμοστεί στη γενική κυβέρνηση, θα προκαλέσει εξοικονομήσεις ύψους 380 εκατομμυρίων ευρώ. Θα επανέλθουμε και πάλι σε αυτό, σε επόμενη συζήτησή μας, γιατί ήταν όλα πολύ γρήγορα, αλλά το θέμα μας ήταν έτσι περισσότερο η αποστολή μας εκεί. Κυρία Διακομανόλη, εσείς που θέλετε να... Κάτι πολύ επικεντρωθείτε σύντομο. Και σε σχέση ναι, με την αποστολή, νομίζω το αποτέλεσμα της αποστολής και της εμπειρίας που είχαμε εκεί και που μεταφέρουμε τώρα με αυτή την ευκαιρία που μας δίνετε και ευχαριστούμε, είναι πρώτον ότι το μέλλον είναι ψηφιακό, το μέλλον της Ευρώπης είναι ψηφιακό, το μέλλον του κόσμου είναι ψηφιακό. Σίγουρα το μέλλον της Ελλάδας πρέπει να είναι ψηφιακό. Και γι' αυτό θέλουμε οποιασδήποτε πρωτοβουλίες σχετικές υπάρχουν να εφαρμόζονται. Η Ελλάδα έχει λάβει και τεχνική βοήθεια σε αυτό το τομέα της ψηφιακής πολιτικής. Επίσης έχουν υπάρξει και ΕΣΠΑ που είχαν ως άξονα την σύγκληση την ψηφιακή και είναι μέσα στο συνολικό πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η οποία δυστυχώς δεν προχωράει με το ρυθμό που θα θέλαμε, γιατί από τις 24 νομοθετικές πρωτοβουλίες που υπάρχουν στο τραπέζι, στα μέσα της θητείας της Επιτροπής Juncker έχουν υιοθετηθεί μόνο οι 6 και μένουν πολλές ακόμα, οι οποίες ευελπιστούμε με τη βοήθεια των κρατών μελών σιγά σιγά να υιοθετηθούν και να αρχίσουν να εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη. Ηλία, εσύ από οικονομικής πλευράς σε σχέση με τις start-up εταιρείες, έτσι, και πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να, εάν δεν προχωρήσουν όλα αυτά, οικονομικά τι αντίκτυπο έχουν? Αυτό που είπε ο κύριος Φεράλης είναι σημαντικό. Είναι οι εξοικονομήσεις που μπορείς να έχεις από τη λειτουργία του κράτους, επειδή κάποια πράγματα γίνονται ηλεκτρονικά. Αλλά υπάρχουν προκλήσεις. Η Εστονία δεν είχε ανθρώπους που έκαναν αυτή τη δουλειά προηγουμένως για να κάνει κάτι καινούριο. Επομένως, αυτό ήταν πιο εύκολο εκεί. Εδώ πέρα θα υπάρξουν αντιστάσεις από τους ανθρώπους που κάνουν αυτές τις δουλειές, που κάποια στιγμή θα γίνονται από μηχανές και θα γίνονται αυτόματα. Από τους ανθρώπους, και κλείνω με αυτό, θα υπάρχει και μία αντίσταση σε πρωτοβουλίες όπως ενιαία υπογραφή, οι οποίες χτυπάνε σαν αντανακλαστικά ακόμη και θρησκευτικά για ενιαίο αριθμό. Αυτά όλα πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα και πρέπει να πάρουμε τα καλύτερα παραδείγματα από τις άλλες χώρες. Να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση. Εμείς, αγαπητοί τηλεθεατές, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Να σας ευχόμαστε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε στην ΕΡΤ, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Γεια και χαρά σας.